Είμαι και οι δύο. Είναι κρίσιμη ώρα. Πήγατε ήπια. Έχει την αξία. Σβήστε τον Brexit από εκεί όμως. Ναι. Αντίστροφη μέτρηση, συμφωνία. Εκείνο είναι το πρόβλημα που δημιουργεί την ένταση. Αντίστροφη μέτρηση, συμφωνία ή Brexit. Αυτό είναι σήμερα. Βλέπετε ισότιμα αντίστροφη μέτρηση για συμφωνία ή Brexit. Κύριε Φίλη, ρωτάω το εξής. Είναι αυτό δημοσιογραφία. Συγγνώμη τώρα, μιλάμε σαν συνάδελφοι. Αυτό είναι ενημέρωση του πολίτη. Ένα λεπτό. Συζητάμε το σύνορα ότι υπάρχει θέμα συμφωνία. Να σας ακούσω γιατί μιλάτε και πολύ έντονα και δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλετε να μου πείτε τι λέτε. Ακούσετε. Τόση ώρα συζητάμε, και είναι ένα διεθνές γεγονός, ή μόνο ελληνικό, ότι πάμε για συμφωνία. Ναι. Κατατίθεται. Και εσείς συνεχίζετε να λέτε αντίστροφη μέτρηση, συμφωνία ή Brexit. Μάλιστα. Λέει Brexit. Κύριε Φίλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με δεν άλλαξε τίποτα τελευταία ώρα. Χρειάζονται δύο για να γίνει συμφωνία. Εντάξει. Μακάρι να γίνει, το είπαμε σε όλου του τόπου. Πέστε λοιπόν ότι η κυβέρνηση έκανε με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνα που το απέφχεται. Ακούστε με λίγο όμω. Ναι, δεν παθαίνει αγανάκτηση. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνα που το απέφχεται. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι διασφαλισμένο 100%. Μακάρι να ήταν. Εμεί θα πανηγυρίζαμε πρώτη σα βεβαιό. Μακάρι να γίνει δεκτή η συμφωνία. Εμεί θα πανηγυρίζουμε. Δυστυχώς, είναι ανοιχτό το θέμα. Μην εκρήγνεστε, διότι ξέρετε κάτι, και εμένα με ενοχλεί. Και θα σας το πω, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Με ενοχλεί το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζετε ότι εκτός από τη δική σας αλήθεια μπορεί να υπάρχει η αλήθεια των άλλων σε τελευταία ανάλυση. Και αυτό, κύριε Φίλη, είναι άγνωστο, είναι άσχετο με την κουλτούρα της αριστεράς, όπως την έχω ζήσει εγώ. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ να λέμε ψέματα, να επιμένουμε σε πράγματα όταν είναι άλλες ειδήσεις. Η είδηση σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση πάει για συμφωνία. Όχι, Brexit. Πρώτα απ' όλα θα αναγνωρίσετε στους δημοσιογράφους του σταθμού το δικαίωμά και εγώ να κρίνω. Ναι. Ως πολίτη. Και θα κρίνετε. Ναι, αλλά τώρα, όχι τώρα, να χαστουκίζετε και όλα, άλλο κρίνω, άλλο χαστουκίζω. Αν με επιτρέπεις. Τώρα θέλω να σας πω και κάτι γι' αυτό. Θέλω να σας πω και κάτι γι' αυτό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να υποβάλει μια σειρά προτάσεων που ούτε εσείς τις γνωρίζετε και περιμένει να γίνουν δεκτές. Απ' έξω τα μηνύματα είναι διαφορετικά. Επειδή είμαι από τους ανθρώπους. Ακούστε με, κύριε Φίλη. Πέστε μου ποια είναι. Κύριε Φίλη, ακούστε με. Επειδή είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει αυτή τη συμφωνία και θα το λέω συνεχώς. Με κόστος, αλλά πρέπει να την κάνει. Θα σας πω ότι όταν την κάνετε θα το γράψουμε. Τώρα όμως, δημοσιογραφικά, όχι πολιτικά, κύριε Φίλη. Δημοσιογραφικά. Η χώρα έχει ένα τελεσίγραφο. Είναι ισότιμη. Το τελεσίγραφο λέει ότι την Κυριακή. Ή θα έχουμε μια συμφωνία ή θα έχουμε Brexit. Σήμερα που συζητάμε αυτή την ώρα είναι δύο ισότιμες εκλογές. Ή Brexit, στεγνά δημοσιογραφικά, όχι πολιτικά. Είστε δημοσιογράφος. Όχι πολιτικά η αλήθεια. Δημοσιογραφικά λέω. Έχει αλλάξει την τελευταία ώρα. Πολιτικά η αλήθεια για κάποιους Brexit είναι συμφωνία. Θα κάνουμε συμφωνία. Για τους δανειστές, ακούστε με λίγο, για τους δανειστές η αλήθεια είναι Brexit. Για μας δημοσιογραφικά είναι συμφωνία η Brexit. Τον κύριο Τούσκ, αυτό ακούσατε να πει σήμερα. Ορίστε. Τον κύριο Ντάζεμπλουμ που έστειλε την πρόταση στην ελληνική στον ESM. Αυτό ακούσατε να πει σήμερα. Δεν υπάρχει αλλαγή στη θέση του θεσμού. Να σας πω κάτι, μπορώ να σας παραθέσω. Κύριε Φίλη, δεν υπάρχει συμφωνία όμως. 10 δηλώσεις. 10 δηλώσεις μπορώ να σας παραθέσω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μακάρι να υπήρχε. Αλλά όχι αυτή η τρομοκρατία του κόσμου. Κύριε Φίλη, κοιτάξτε, τώρα λίγο παραλογιζόμαστε. Πώς να υπάρχει συμφωνία που δεν έχει σταλεί πρόταση. Ευχόμαστε να υπάρξει συμφωνία. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πώς να εγώ καταλαβαίνω την ένταση που έχετε και την έχουμε όλοι μας. Όλοι ως πολίτες και εσείς ως πολιτικό προσωπικό που θα κληθεί να κάνει κάτι με το οποίο μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Όχι. Μην το βγάζετε πάνω μας αυτό. Το και θα σας εξηγήσω γιατί. Εσείς μην βγάζετε πάνω στο λαό αυτές τα διλήμματα. Θέλετε να μ' ακούσετε. Παρακαλώ. Θέλετε να μ' ακούσετε. Ας ακούμε συνέχεια. Μην το βγάζετε πάνω μας. Και αφήστε μας το δικαίωμα να παραθέτουμε την είδηση. Αυτό που βλέπετε δεν έχει κανένα στοιχείο κριτικής παρά μόνο αποτύπωση της πραγματικότητας. Μπορώ να σας παραθέσω 10 δηλώσεις κορυφαίων του Ντράγκη και πολλών άλλων σήμερα. Που λένε σήμερα, βέβαια. Σήμερα. Και τι λένε, ότι πάμε για Brexit. Μιλάνε για πολύ δύσκολο. Ο Ντράγκη σήμερα είπε, επιλέξει, αυτή τη φορά για την Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όταν λοιπόν. Η δήλωση Ντάζεμπλουμ, τη διαβάσατε. Βεβαίως. Λέει για Brexit. Αφού δεν έχουμε στείλει την πρόταση, πώς να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία. Η δήλωση του Τούσκ λέει για Brexit. Είναι παραλογισμός. Οι οποίοι έχουν άλλο χαρακτήρα. Κύριε Ευαγγελάτε, νομίζω ότι εξωτερικεύετε το άγχος σας. Το καταλαβαίνω, το συμμερίζομαι, έχω το ίδιο. Αλλά είναι λάθος αυτό που κάνετε. Κύριε Ευαγγελάτε, το άγχος μας με διαφορετικά διλήμματα. Κύριε Ευαγγελάτε, να γίνω λίγο ειρηνοποιός.
Εγώ ξέρω όλο αυτό το διάστημα. Που φτάσαμε. Όσες φορές. Που φτάσαμε. Όσες φορές καθαρογραφόταν. Όλα θα αλλάξουν όπως βλέπετε. Όσες φορές καθαρογραφόταν η συμφωνία, με βγάζατε σε κουμπές και έλεγα είμαι απεσιόδοξος. Σας λέω ότι σήμερα είμαι για πρώτη φορά συγκρατημένα αισιόδοξος. Και εγώ κύριε Γεωργιάδη, το είπα και πριν. Πρέπει να σας πω. Επειδή γράψε και εγώ, όπως και εσείς, μιλάμε λίγο με τους έξω. Είδηση, το σχόλιο μου ήταν ότι είμαι αισιόδοξος, κύριε Φίλη. Ωραία, να γράψουμε ότι ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Όλγα Τρέμ είναι αισιόδοξοι. Μα τι είναι αυτό, είναι η είδηση αυτό. Θέλω λίγο να ακουστεί. Είναι αυτό η είδηση, το αντίθεση για Γκρέξιτ. Θέλω λίγο να ακουστεί, ρε παιδιά. Είπατε τη διαφωνία σας. Αφήστε να πω κάτι να ακουστεί. Την καταγράψαμε, αλλά αφήστε μας το δικαίωμα να επιλέξουμε την τίτλη μας. Μπορώ να σβήσω εγώ τίποτα. Συζήτηση κάνουμε. Να πω κάτι να ακουστεί. Ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Τσακαλώτος, πράγματι και μπράβο του, έφερε ένα πολύ καλύτερο κλίμα στη σχέση μας εκεί. Το αίτημά του προς τον ESM για το νέο μνημόνιο είναι γραμμένο σωστά. Ενώ μέχρι τώρα ό,τι έστειλε ο κ. Βαρουφάκη ήταν γραμμένο λάθος. Του κυρίου Τσακαλώτου αντιθέτως είναι γραμμένο με τη σωστή γλώσσα των μνημονίων. Γιατί εγώ τα είπα από χθες το βράδυ αυτά. Και είναι... αυτό είναι ένα βήμα μπρος. Δεν είναι απόλυτα ισορροπημένο. Δέχομαι τα καλά λόγια του κ. Τσακαλώτου. Να πω, α, το θέμα είναι το δημοψήφισμα. Αυτό πω, άλλαξε τους όρους της διαπραγμάτευσης. Το δημοψήφισμα. Πω, δεν είναι τα καλύτερα αγγλικά. Το λογαριασμό, κύριε Φίλη. Δεν μιλάω για τα αγγλικά. Μιλάω για τα κρίσιμα όλα. Ξέρετε το ύψος των μέτρων. Έχει βάσει αυτό που λέτε. Να μας το ανάγκασε και τα άλλα κόμματα. Το λογαριασμό να δούμε. Ο κυρίου Βαρουφάκη είναι προφανές ότι έχει παίξει ένα θετικό ρόλο στο κλίμα εκεί. Η συνεργασία με τους Γάλλους εμπειρογνώμονες είναι προφανές ότι έχει βοηθήσει έτσι περαιτέρω. Το γεγονός ότι ο κ. Τσακαλώτος έμεινε χθες στο γραφείο του κ. Ντάισεμπλουμ σχεδόν ολόκληρη την ημέρα δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει αρχίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να καταλαβαίνει. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ότι οι πιστωτές δεν έχουν σχέδιο να ρίξουν την κυβέρνηση. Ποια ναυάγηση αυτό. Το να βάγει ο λαό και να το ψήφισμα. Αυτό να το σύνδετο πιστωτών. Να ρίξουν την κυβέρνηση και να απομονώσουν τον ελληνικό λαό. Δεν είναι σωστή τακτική. Αν μου επιτρέπετε, αυτό που χάσαμε τώρα 10 λεπτά συζητώντας για ένα τίτλο. Πρέπει να συζητήσουμε τα μέτρα. Είναι άμα δεν έχει σημασία, άμα δεν έχει σημασία, αλλάξτε. Δεν το αλλάζετε όμως επί 10 λεπτά. Είναι σημασία. Προπαγανδιστική σημασία. Είναι και για το ΣΥΡΙΖΑ και για όλους μας. Αλλά το πρόβλημα, πιστέψτε με, σήμερα το αντικείμενο της κουβέντας, το διακύβευμα και το τι θα πληρώσουμε όλοι μας δεν είναι ο τίτλος. Είναι ο λογαριασμός. Όταν πείτε το λογαριασμό και είναι καλός λογαριασμός, όλοι οφείλουμε να συγχαρούμε. Αλλά μακάρι να γίνει. Εντάξει. Αυτό, φοβάμαι. Στα συγχαρήκια λοιπόν, κύριε συνάδελφε, στα συγχαρήκια λοιπόν, όταν έρθει η συμφωνία. Εγώ βλέπετε βλέπετε πόσο συγκρατούμε να σχολιάσουμε το λογαριασμό. Αν μου το λέτε προσωπικά, ξέρετε ότι δεν θα έχω κανένα λόγο να μην το κάνω. Σε ένα θεσμό απευθύνομαι. Στην τηλεόραση του Μέγκα. Θα αφήσουμε το ιδιωτικό συμφερόντο. Σε αυτό να απευθύνομαι. Λοιπόν, κύριε Φίλη.